Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το Tourism Day είναι πάλι κοντά σας, μαζί με τις τελευταίες ειδήσεις στον χώρο τουρισμού, των μεταφορών και του τουριστικού real estate. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Γενικό Γραμματέα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, τον Πάνο Λιβαδά, τον Ντέο Σπρίτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου Πάρη Τσάρτα. Μαθαίνουμε τι ζητάνε οι επιχειρηματίες από την κυβέρνηση για το νέο αναπτυξιακό νόμο και ταξιδεύουμε για το πανέμορφο Πήλιο. Ας περάσουμε όμως ευθύς αμέσως να παρακολουθήσουμε τις ειδήσεις της τελευταίας εβδομάδας. Συνολικά 15 βραβεία απονεμήθηκαν στον κύριο Νίκο Δασκαλαντονάκη και την Grecotel στο πλαίσιο των Hospitality Awards 2015 που διοργανώθηκαν από την Ήθος Events και το περιοδικό Χρήμα παρουσία της αναπληρώτριας Υπουργού Τουρισμού κυρίας Έλληνας Κουντουρά και με τη συμμετοχή κορυφαίων ονομάτων της ελληνικής ξενοδοχείας. Η Grecotel απέσπασε το χρυσό βραβείο στην κατηγορία Best Hotel and Resort Brand, ενώ παράλληλα απονεμήθηκαν 6 χρυσά και 8 ασημένια βραβεία στα ξενοδοχεία του ομίλου Δασκαλαντονάκη Grecotel σε επιλεγμένες κατηγορίες. Διετή συνεργασία υπέγραψε ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιός με την ICTS Ελλάς με στόχο την ασφάλεια των επιβατών κρουαζιέρας και διεθνούς ακτοπλοείας που διακινούνται στο λιμάνι του Πειραιά. Η συνεργασία αφορά στην παροχή υπηρεσιών στελέχωσης και λειτουργίας των μηχανημάτων ελέγχου ασφάλειας επιβατών, πληρωμάτων, χειραποσκευών, αποσκευών, φορτίου και ταχυδρομικού υλικού. Η Aegean αναδείχθηκε για 6η φορά καλύτερη περιφερειακή αεροπορική εταιρεία στην Ευρώπη για το 2015 κατά την παρουσίαση των βραβείων Skytrax World Airlines Awards 2015. Παράλληλα, κατάφερε να εξασφαλίσει τη δεύτερη θέση στην κατηγορία Παγκόσμια Περιφερειακή Αεροπορική Εταιρεία. Η απονομή πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του Paris International Air Show, ενώ στην ψηφοφορία συμμετείχαν περισσότεροι από 18,89 εκατομμύρια επιβάτες και περισσότερες από 105 εθνικότητες. Την προώθηση των αναγκαίων διαδικασιών για τη δημιουργία και αδειοδότηση υδατοδρομίου στο λιμάνι Καβονισίου ζήτησε από το Λιμενικό Ταμείο Χανίων ο Δήμος Κισάμου. Ψήφο εμπιστοσύνη στα ελληνικά νησιά δίνουν για ένα ακόμη καλοκαίρι χολιγουδιανή στάρ. Μία από αυτούς είναι και η Αμερικανίδα ηθοποιός Kate Hudson, η οποία ανέβασε και βίντεο στο Instagram από τις διακοπές της στη Σκιάθο, γράφοντας τη λεζάντα «Thank you, Greece». Η 36χρονη ηθοποιός έχει γεμίσει το λογαριασμό της με φωτογραφίες από τις διακοπές της στο νησί των Σποράδων. Αυτές ήταν οι ειδήσεις από το χώρο του τουρισμού της εβδομάδας που μας πέρασε. Μετά τις ειδήσεις, να περάσουμε να παρακολουθήσουμε το πρώτο μέρος της συνέντευξης του Γενικού Γραμματέα του ΕΟΤ, Πάνου Λιβαδά. Βρισκόμαστε στην καρδιά της τουριστικής σεζόν του 2015. Οι αφίξεις βαίνουν καλώς, λένε άλλοι. Κάποιοι άλλοι μιλούν για προβλήματα στις κρατήσεις. Έχουμε κοντά μας τον Γενικό Γραμματέα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, Πάνου Λιβαδά, ο οποίος θα μας περιγράψει τι ισχύει αυτήν την περίοδο στο ελληνικό καλοκαίρι το 2015. Κύριε Λιβαδά, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Κύριε Γενικέ, θα χρησιμοποιήσω την επαγγελματική σας ιδιότητα ως επικοινωνιολόγου γνωστού και θέλω να μας επισημάνετε πόσο εύκολο είναι σε εσάς αυτή την περίοδο να χαράξετε τουριστική πολιτική όταν είναι αβέβαιο το μέλλον της χώρας. Ναι. Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή στο ερώτημα που θέτετε. Η στρατηγική είναι ήδη χαραγμένη. Η νέα κυβέρνηση έχει δηλώσει και έχει κάνει και πράξη το ότι πιστεύει σε μία συνέχεια, στην συνέχεια, διότι αναγνωρίζει ότι πάρα πολλά πράγματα από αυτά που συνέβησαν ήταν σωστά και επιτυχημένα και κυρίως έφεραν αποτέλεσμα. Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού έχει φτιάξει το πρόγραμμά του τόσο σε δράσεις που έχουν να κάνουν με τα νέα μέσα όσο και παραδοσιακές δράσεις και τις υλοποιεί απρόσκοπτα από τον Γενάριο, από τον Ιανουάριο και μέχρι σήμερα και θα τις ακολουθήσει και μέχρι το τέλος της χρονιάς παρά τις πολύ δύσκολες οικονομικές συνθήκες, αλλά όλος ο προγραμματισμός έγινε με τα δεδομένα τα οποία είχαμε. Δεν φανταστήκαμε δεδομένα και στοιχηματίσαμε, είχαμε αυτά τα αντίξουα οικονομικά δεδομένα, με αυτά κάναμε
το σχεδιασμό των δράσεων, με αυτόν χαράξαμε την πολιτική, υιοθετήθηκε από την Υπουργό, έκανε δικές της παρεμβάσεις και υλοποιούνται οι δράσεις. Η στρατηγική λοιπόν τρέχει και η στρατηγική φέρνει αποτελέσματα και για το 2015. Πού εδράζεται η επικοινωνιακή σας πολιτική? Εμείς έχουμε παρατηρήσει εδώ και καιρό τις παγκόσμιες μελέτες, οι οποίες δείχνουν ότι οι δυνητικοί επισκέπτες, οι τουρίστες από όλες τις γωνίες του κόσμου, από τις ΗΠΑ, από την Ευρώπη, από τη Ρωσία, από οπουδήποτε, στηρίζονται κατά ένα τεράστιο ποσοστό στο διαδίκτυο και εκεί σχεδιάζουν, εκεί ονειρεύονται τις διακοπές, εκεί αποφασίζουν και εκεί μοιράζονται και τις εμπειρίες τους. Γι' αυτό τον λόγο, εκεί, στο διαδίκτυο, στα διαδικτυακά μέσα, όλα, έχει καταφύγει και όλος ο ανταγωνισμός μας. Η Ελλάδα δεν είναι ομφαλός της γης, ζει μέσα σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Εκεί δίνονται οι μεγάλες επικοινωνιακές μάχες. Εκεί έχει καταφύγει, έχει πάει, έχει στρατηγικά στοχεύσει και ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού. Και νομίζω ότι ορθώς, τόσο διότι είδαμε τα αποτελέσματα τις δύο τελευταίες χρονιές, το 2014 και το 2013, με νέα ιστορικά ρεκόρ. Και εκεί αποδίδουμε σε έναν σημαντικότατο βαθμό και την επιτυχία του να έχουμε όλες τις πρώτες μελέτες από όλες τις παραδοσιακές μας δεξαμενές να δείχνουν ότι και το 2015 θα έχει ένα θετικό πρόσημο. Το οποίο, άμα θυμόμαστε και το σημείο αφετηρίας, σε δύο χρονιές ρεκόρ, το να επιτυγχάνουμε να έχουμε και πάλι θετικό πρόσημο, δηλαδή νέο ρεκόρ στην τελική των αναλύσεων, είναι κάτι πάρα πολύ θετικό. Και να ξέρετε ότι δεν υπάρχει πουθενά γραμμένο ότι κάθε χρόνο πρέπει να έχει κάποιο ρεκόρ. Αυτό είναι δεδομένο. Παρ' όλα αυτά γίνεται για τρίτη γωνία. Βλέπουμε όμως ταυτόχρονα ότι υπάρχει μια σημαντική αύξηση στην πρωτεύουσα, στον τουρισμό της πρωτεύουσας. Ένας προορισμός που στο παρελθόν είχε, θα λέγαμε, εγκαταλειφθεί εισαγωγικά ή εγκαταλείφθηκε μετά από αυτά που συνέβησαν το 2008, το Δεκέμβριο. Και ξανά βλέπουμε το ιστορικό comeback της Αθήνας. Μήπως η αυξητική τάση παρατηρείται στα συνολικά μέγεθη τουρισμού οφείλεται και σε αυτή την παράμετρο? Ναι, ορθώς λέτε, συμμετέχει και η Αθήνα στην γενικότερη αυξητική τάση την οποία παρατηρούμε. Και ναι, δεν πρέπει να αμελούμε ότι αυτή η επιτυχία της Αθήνας οφείλεται σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και στον αθηναϊκό ιδιωτικό τομέα, όπως γενικώς η επιτυχία της Ελλάδας οφείλεται και στις επιτυχίες του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι με μία σύνεση και στο θέμα της ποιότητας των υπηρεσιών. Ξέρετε, η κρίση μας έκανε πάρα πολύ καλό σε αυτό, με την έννοια ότι για να μπορέσουμε να αντιπαρέλθουμε τα προβλήματα που αναφέρατε του παρελθόντος, όχι μόνο του 8 και του 10 και του 11, υπήρξε ένας μεγάλος εξυγχρονισμός στις υπηρεσίες, οι οποίες προσφέρει ο ιδιωτικός τομέας, ο κλάδος δηλαδή, και στην Αθήνα και παντού. Αναφερθήκα στο 8 γιατί αποτέλεσε θριαλίδα για όλα τα αργότερα. Ναι, ναι. Μπορεί κάποιος να το πει και αυτό. Αυτό που έχει σημασία είναι λοιπόν ότι έχουν μια πάρα πολύ υπεύθυνη στάση και εξυγχρονισμό των υπηρεσιών τους και μία μεγάλη προσοχή στο θέμα των τιμών. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι και αυτό, και αν προχωρήσει η συζήτηση μπορούμε να εντοπίσουμε και άλλα πράγματα, γι' αυτό μας έρχεται και από την Ένωση Ξενοδόχων αλλά και από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος στοιχεία που δείχνουν ότι όντως η Αθήνα έχει ανακάμψει. Και βεβαίως συμμετέχει με αυτή την αύξηση στο γενικότερο τελικό αποτέλεσμα, το θετικό για το 2015. Βλέπουμε ότι προωθείται και στοχεύεται την προσέγγιση τουριστών από νέες αγορές. Μπορεί να μας μιλήσετε ποιες είναι αυτές και ποιο είναι το πλάνο προσέγγισης αυτών των αγορών? Ναι, καταρχήν να εξηγήσω γιατί έχει τέτοια σημασία και για την νέα ηγεσία. Το άνοιγμα των νέων αγορών έχει να κάνει με αυτό στο οποίο ανέφερα στο προηγούμενο κομμάτι της συζήτησής μας περί νέων, ότι δεν είναι πουθενά γραμμένο, δεν είναι δυνατόν, δεν είναι στέρεο να πιστεύει κάποιος ότι για πάντα θα έρχεται γραμμικά μια συνεχής αύξηση. Δεν είναι ρεαλιστικό αυτό το πράγμα. Και τουριστικοί κύκλοι θα γίνουν ή και έκτακτα γεγονότα συνεχώς πρέπει να αναμένουν ότι θα συμβούνε. Φέτος, το 2014, είχαμε τα γνωστά περιστατικά με τις πτωχεύσεις ρωσικών πρακτορείων. Έκτακτα λοιπόν γεγονότα πρέπει να αναμένουμε ότι πρέπει να υπάρχουν και τουριστικοί κύκλοι. Πώς αντιροπούμε αυτή την προβλεπόμενη διαδικασία μέσα από τη διείσδυση σε νέες αγορές? Δίνουμε μια ιδιαίτερη έμφαση στην Κίνα,
στην Κορέα, στον Καναδά και σε άλλες, για συγκεκριμένους λόγους. Αφενός διότι στις χώρες στις οποίες σας λέω η Ελλάδα είναι γνωστή, υπάρχει μια πολύ θετική αναγνωρισιμότητα. Αυτό δεν είναι κατά κανέναν τρόπο δεδομένο για κανέναν τουριστικό προορισμό. Είναι όμως για την Ελλάδα. Είναι ένα μεγάλο θεμέλιο από το οποίο είναι μια μεγάλη αφετηρία από την οποία ξεκινούμε. Πέραν όμως αυτού, έχουμε και άλλες εξελίξεις ή έχαμε δράσεις οι οποίες το έχουν ενισχύσει αυτό. Γιατί είναι σημαντικό, πρώτα απ' όλα διότι είναι μεγάλες αγορές, διότι ένα μεγάλο κομμάτι αυτών των κοινωνιών έχουν αρκετό εισόδημα προκειμένου να πάνε να κάνουν τουρισμό σε απομακρυσμένους προορισμούς για τις χώρες, εν προκειμένου για την Ελλάδα. Και επειδή ακριβώς, κύριε Τεκριντάκη, κάνουν μεγάλα ταξίδια, δεν θα πάνε για ένα διήμερο, δεν θα πάνε για μία εβδομάδα. Θα πάνε ίσως για 10 ή και για 15 ημέρες. Και τα ποσά τα οποία μας έρχονται από τις δικές τους στατιστικές υπηρεσίες δείχνουν ότι τα ποσά τα οποία καταναλώνονται για διακοπές 10 ή 12 ημερών διεκτερεύσεων φτάνουν πολλές φορές τις 10 και τις 12 και τις 15.000 δολάρια. Αυτό ήταν το πρώτο μέρος της συνέντευξης του Γενικού Γραμματέα του ΕΟΤ. Το επόμενο θα το παρακολουθήσουμε την προσεχή εβδομάδα και θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας αφού περάσουμε πρώτα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Πάλι μαζί στο στούντιο για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Να περάσουμε στο Hospitality Forum in Awards που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα. Εκεί μίλησε ο Τέος Πρίτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ο Πάρης ο Τσάρτας. Ας παρακολουθήσουμε το κύριο μέρος της ομιλίας του. Το πρώτο ζήτημα είναι αυτό το οποίο εντυπωσιάζει. Είναι η συζήτηση τελευταίας τριετίας. Είναι σαν ξαφνικά να ανακαλύψανε όλοι ότι ο τουρισμός πράγματι αποτελεί τον βασικό πλουτοπαραγωγικό τομέα της χώρας. Το λέω ως παράδοξο και ως αστείο, θα μου επιτρέψετε, διότι αυτό είναι μια συστηματική συζήτηση 30 ετών. Όλοι οι δείκτες, και το επισημαίνω με στοιχεία, όλοι οι δείκτες από το 1980 και μετά δείχνουν ότι ο τουρισμός είναι ο πρώτος τομέας ελληνικής οικονομίας, την ίδια στιγμή, και εδώ είναι θέμα πολιτικής, που το κράτος μέχρι και το 2000, τονίζω, έδινε πολύ περισσότερα χρήματα στη βιομηχανία και στον αγροτικό τομέα παραδόξως. Άρα αυτή η καθοστερωμένη αναγνώριση, αργοπορημένη, είναι ευπρόσδεκτη, αλλά δεν πάβει να είναι αργοπορημένη. Και αυτό σημαίνει πολιτικά πολλά θέματα. Δηλαδή βάζει θέματα σε ποιο βαθμό αντιλαμβανόμαστε και τη σημασία της τελικής αναγνώρισης και της δίνουμε βάρος. Το δεύτερο ζήτημα που τίθεται σε αυτή την αργοπορημένη αναγνώριση είναι εάν πολιτικά, και το τονίζω, είναι έτοιμο το κράτος, και δεν αναφέρομαι στην κυβέρνηση, είναι πολύ νέα, αλλά έχει σημασία αυτό, είναι έτοιμο το κράτος διαχρονικά να δώσει πολιτικά το ειδικό βάρος που απαιτείται στην τουριστική πολιτική. Ας δούμε μερικές παραδοξότητες της ελληνικής τουριστικής πολιτικής πολύ σύντομα. Ξεκινάμε από τη δεκαετία του 50, όπου γίνονται καταπληκτικά πράγματα, εντυπωσιακά. Μέρος του βασικού στρατηγικού σχεδιασμού που συζητάμε το 2015, καταστρώθηκε τα πρώτα 15 χρόνια της ύπαρξης τουρισμού μεταπολεμικά. Μετά αρχίζουν διαφόρων ειδών πάλι παραδοξότητες, πάλι αντιφάσεις, νόμοι επί νόμων, κυρίως νόμοι κινήτρων, αδυναμία στο χωροταξικό, ελλειπής τομέας, επενδύσεις του κράτους και σταδιακά, θα μου επιτρέψετε και το βάζω σε εισαγωγικά, αρχίζουν και εισέρχονται στον τομέα οι ήρωες. Και θα είμαι σαφής, αναφέρομαι σε επιχειρηματίες όλων των τύπων, όλων των ειδών, και το λέω ξανά γιατί το έχω πει και σε συνέδριο του ΣΕΤΕ και είχα παρεξηγηθεί. Θεωρώ τον κόσμο που ασχολείται με τον τουρισμό, γιατί είναι η δουλειά μου 40 χρόνια, ένα πολύ ιδιαίτερο κόσμο, με εξαιρετικές δυνατότητες και με καινοτομική λογική. Αυτοί δίνουν, και αυτό είναι εντυπωσιακό, έρευνα που έγινε το 2012 και εξέτασε ποιοι είναι οι πραγματικοί stakeholders στην τουριστική πολιτική, ανέδειξε τρεις ομάδες. Το κράτος, τους ιδιώτες επιχειρηματίες εθνικά, και είναι μια ιδιαιτερότητα της Ελλάδας αυτό, έχουμε πάρα πολύ εθνικό κεφάλαιο στον επιχειρηματικό κόσμο, και τρίτος παράγοντας, οι διεθνείς stakeholders, δηλαδή επιχειρηματίες του εξωτερικού. Μερικά αναπτυξιακά δεδομένα, τα οποία επιμένω ότι είναι πολύ λίγο γνωστά. Δεν έχουμε 600.000 απασχολούμενους στον τομέα. Έχουμε περίπου 1,5 εκατομμύριο
άτομα, φυσικά πρόσωπα τονίζω, τα οποία έχουν εισόδημα από τον τουρισμό διαφόρων τύπων. Είτε ως απασχόληση, είτε ως πρόσοδο, είτε ως επένδυση, είτε ως δεύτερο επάγγελμα, είτε ως τρίτο επάγγελμα. Μιλάμε λοιπόν για ένα τομέα ο οποίος σύμφωνα με τα περσινά μας στοιχεία, την προσπάθεια που κάνουμε στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, μπορεί να αφορά το 25% της απασχόλησης του ουσιαστικά στον ενεργό πληθυσμό. Ήδη αναφέρθηκε και σωστά και νομίζω και ο Υπουργός το είπε στην πρόσφατη συνεδρία του ΣΕΤΕ ότι φτάνουμε περίπου στο 20% του ΑΕΠ. Σας τονίζω ότι αυτό διεθνώς είναι γιγάντιο νούμερο, αδιανόητο. Έχουμε ένα από τους μεγαλύτερους τουριστικούς πολλαπλασιαστές, που σημαίνει ότι για κάθε ευρώ που ξοδεύεται στον τουρισμό έχει υπολογιστεί βάσιμα και δόκιμα ότι μπορεί να προκύπτουν 2 με 3 ευρώ και σε ορισμένες τουριστικές περιοχές φτάνουν τα 6. Δεν θα βρείτε κανένα άλλο τομέα, μα κανένα πουθενά, να παράγει παραπάνω από μισό άλλο ευρώ. Αυτό σημαίνει δουλειές, σημαίνει επενδύσεις, σημαίνει απασχόληση. Οι τελευταίες 3 χρονιές, με όλες τις καινοτόμες προσπάθειες που έχουν γίνει από νέους επενδυτές, πανεπιστήμια και επιχειρηματίες, οι μισές από αυτές τις προσπάθειες έχουν να κάνουν με τουρισμό. Άρα μιλάμε για ένα τομέα ο οποίος είναι πολύ σημαντικός. Μετά τον καθηγητή τουριστικής ανάπτυξης, να περάσουμε στο τι ζητάνε οι επιχειρηματίες από τον αναπτυξιακό νόμο. Μιλήσαμε με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Value Right, Δημήτρη Λουκά. Βρισκόμαστε στο στρατηγείο της Value Right. Έχουμε κοντά μας τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, Δημήτρη Λουκά. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Ήθελα να ρωτήσω τι περιμένουν οι ιδιώτες από τον επιθύρες νέο αναπτυξιακό νόμο. Καταρχάς και εγώ με τη σειρά μου να σας καλωσορίσω και να πω ότι όντως αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλη αγωνία στον επιχειρηματικό κόσμο. Εμείς ως Σύμβουλοι πολλών ελληνικών επιχειρήσεων, συνεργαζόμενοι και με άλλους συναδέλφους, έχουμε αντιληφθεί πλέον ότι είναι επιτακτική ανάγκη το να λειτουργήσει ο αναπτυξιακός νόμος στην Ελλάδα, διότι πάντα ήταν ένα εργαλείο επενδύσεων σε αυτή τη χώρα. Από το 1980 και μετά λειτουργήσε πάντα θετικά. Αυτή τη στιγμή αυτό που περιμένουμε είναι όχι μόνο να λειτουργήσει ο νέος αναπτυξιακός νόμος για να βρεθούν κίνητρα προκειμένου να δημιουργηθεί μια ανάπτυξη στη χώρα, αλλά επί της ουσίας να λυθούν και κάποια προβλήματα που αφορούν επενδύσεις του παρελθόντος για να μπορέσουν και αυτές να ολοκληρωθούν με επιτυχία, διότι έχει βαλτώσει όλο το τοπίο που αφορά τον αναπτυξιακό νόμο τα τελευταία 3-4 χρόνια. Να ρωτήσω κάτι όμως, γιατί περιμένουν οι Έλληνες επενδυτές απαραίτητος μια ενίσχυση οικονομική για να κάνουν μια επιχειρηματική κίνηση? Ο βασικός λόγος είναι η ανταγωνιστικότητα, διότι μία επένδυση στην Ελλάδα για να γίνει επί της ουσίας στοιχίζει αρκετά πιο ακριβά από το να γίνει σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Διότι συνήθως το μεγάλο μέρος της επένδυσης αφορά εισαγόμενες πρώτες ύλες, άρα επί της ουσίας στοιχίζει ακριβότερα η επένδυση για να υλοποιηθεί. Συν το γεγονός ότι ο τραπεζικός δανεισμός, που ένα μέρος θα είναι τραπεζικός δανεισμός έτσι κι αλλιώς, στοιχίζει ακριβότερα στην Ελλάδα, άρα αθρηστικά πρέπει να βρεθεί ένα κίνητρο που να μειώσει αυτή την δικλίδα. Να αντισταθμίζει αυτά τα... Να αντισταθμίζει, ακριβώς. Είναι πολύ βασικό για τους Έλληνες επιχειρηματίες να ενισχυθούν μέχρι ένα βαθμό. Θεωρώ ότι στην Ελλάδα επιδοτήσεις οι οποίες πρέπει να σχετίζονται και με το αντικείμενο της επένδυσης. Για μένα είναι πολύ βασικό να αξιολογείται ο σκοπός της επένδυσης και για ποιο λόγο γίνεται και από ποιον γίνεται. Είναι πολύ βασικό να υπάρχει εμπειρία από τον επιχειρηματία προκειμένου η επένδυση που θα γίνει να δημιουργήσει μια κερδοφόρα επιχείρηση. Διότι η επιδότηση είναι καλή μεν, αλλά δίνεται μια ενίσχυση σε μια συγκεκριμένη στιγμή. Είναι πολύ βασικό η εταιρεία να μπορέσει να βρει βηματισμό μετά και να μπορέσει να, τα προϊόντα που θα παραγεί τις υπηρεσίες να τις τοποθετήσει σωστά στην ελληνική ή στη διεθνή αγορά ακόμα καλύτερα για να μπορέσει να γίνει ανταγωνιστική και να μπορέσει να πάει μπροστά και να υπάρχει κερδοφορία. Κάποια κίνητρα
και κάποια σημεία τα οποία θα έπρεπε να προσέξει η πολιτεία στον υποκατάθεση νέο αναπτυξιακό, γιατί πληροφορηθήκαμε ότι αυτός μέχρι αρχάς Ιουλίου θα έχει κατατεθεί. Ναι, υπάρχουν κάποια σημεία. Για μένα είναι πολύ βασικό η υπηρεσία που θα υποστηρίζει τον αναπτυξιακό νόμο να είναι ευέλικτη και να είναι εφοδιασμένη με κάποιο μηχανογραφικό σύστημα που να τη βοηθήσει επί της ουσίας να αξιολογεί και να αντιδρά γρήγορα στο κάλυμα των επενδυτών. Θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο να βρεθούν πολλές επενδύσεις στη χώρα. Και είναι δύσκολο διότι έχει γίνει μία σειρά από τροπολογίες και νόμους, ναι, τα οποία δεν βοηθάνε στην επιχειρηματικότητα. Όπως για παραδείγματος χάρη είναι δύσκολο να βρεθεί ένας επενδυτής στην Ελλάδα, ο οποίος πρέπει να τεκμηριώσει την ίδια συμμετοχή και να υπάρχει και πόθεν έσχεση επ' αυτού. Δεδομένου ότι τα τελευταία χρόνια, λόγω της κρίσης, πολλοίς κόσμος έχει αφαιρέσει τα χρήματά του από την ελληνική αγορά και τώρα πρέπει να τα ξαναφέρει στην αγορά. Και δεν βοηθάει ο μηχανισμός που υπάρχει αυτή τη στιγμή από τη μεριά του κράτους. Επίσης, πρέπει να υπάρχουν τράπεζες οι οποίες μπορούν να πατήσουν στα πόδια τους και μπορούν να μπουν στην εξίσωση μιας επένδυσης. Διότι αυτή τη στιγμή δείχνουν μια σχετική αδυναμία να μπουν δυναμικά οι τράπεζες σε ένα τέτοιο αγώνα. Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Γνωρίζουμε ότι είναι δύσκολο να επιχειρεί κάποιος σε αυτή την Ελλάδα και ευχόμαστε να ξημερώσει ένα καλύτερο αύριο για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Σας ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε και εμείς από αυτούς που τολμούν. Μετά τις χρηστικές ειδήσεις για τους επιχειρηματίες, να περάσουμε και σε χρηστικές πληροφορίες για τους ταξιδευτές. Ας ταξιδέψουμε μαζί στο πανέμορφο Πήλιο. Πήλιο των βουνών των Κεντάβρων, θερινή κατοικία των 12 θεών του Ολύμπου, αλλά και καλοκαιρινή απόλαυση χιλιάδων τουριστών. Εδώ, τα λιθόστρωτα μονοπάτια οδηγούν τον επισκέπτη να γνωριστεί με τον εναλλακτικό τουρισμό, τις διαδρομές με τα άλογα, τα ποδήλατα του βουνού, την ορειβασία, τις καταδύσεις, την ιστιοπλοεία, το ψάρεμα. Για όσους τώρα επιθυμούν μοναδικές στιγμές στη θάλασσα, ιδανικοί προορισμοί είναι οι παραλίες του Χορευτού, του Αγίου Ιωάννη, του Μιλοπόταμου, του Κατηγιώργη, του Τρικερίου. Στη νότια πλευρά του Πηλίου, ο δρόμος από τα Λεχόνια διασχίζει καταπράσινες πλαγιές και οδηγεί στον Άγιο Βλάσιο, στον Άγιο Γεώργιο και στις Πινακάτες. Και από εκεί στη Βυζίτσα και τις Μιλιές. Το παραδοσιακό τρενάκι του Πηλίου, γνωστό και ως Μουτζούρης, οδηγεί τους επισκέπτες πίσω στα Λεχόνια μέσα από ένα εξαιρετικό ταξίδι στη φύση και στον χρόνο. Πρόκειται για μία από τις ωραιότερες σιδηροδρομικές γραμμές του κόσμου, που διακρίνεται για την υψηλή αισθητική, τη μορφολογική αρμονία και την κατασκευαστική τελειότητα. Στην άλλη πλευρά του Πηλίου, εκεί που το βουνό των Κεντάβρων βρέχεται από τον Παγασιτικό, ο επισκέπτης συναντά γραφικά ψαροχώρια και υπέροχες ακρογελιές που καλούν και προκαλούν για ξέχαστες διακοπές κοντά στη φύση. Πήραμε μια μικρή γεύση από το πανέμορφο βουνό των Κεντάβρων, όμως φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Να σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Να είστε πάντα καλά. Γεια σας.